Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε ιντερνετικά σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε στην πορεία της ώρας, στα επόμενα λεπτά, τέλος πάντων, να λυθεί το ζήτημα και στο κανονικό, να είμαστε στην κανονική ροή, να μας ακούτε και από τα ραδιόφωνα κανονικά και όχι μόνο μέσω ίντερνετ. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είπαμε λίγο και σήμερα το πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Αλλάζει λίγο το σχέδιο σήμερα λόγω του τελικού και της κατάκτησης του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, όπως και χθες ήταν διαφορετικό το πρόγραμμα, έτσι και σήμερα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ το κατέκτησε το κύπελλο θα το πάμε λίγο, όχι λίγο, κυρίως με κύπελλο Ελλάδος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και μάλιστα έχουμε και έτσι έξτρα εμφανίσεις εδώ πέρα που θα συζητήσουμε για όσα γίνανε χθες και βέβαια θέλουμε και τη δική σας επαφή, τη δική σας άποψη. Φέρνει καιρό τα μηνύματά σας στο 545-26-23-10-287-38. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Προσπαθούμε αυτό το θέμα έτσι που υπάρχει μέσω της κανονικής ροής. Έτσι, να μας ακούτε και από τα ραδιόφωνα. Έχουμε ένα θεματάκι από το πρωί. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Να βρεθεί λύση σε αυτό το κομμάτι και να μας ακούτε όχι μόνο μέσω ίντερνετ. Λέγαμε πριν με τον Νίκο Παπαδόπουλο ότι έχουν γίνει ένα πολύ 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 έντονο 12ωρο με όσα γίνανε χθες, πριν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια, το αγώνα μετά, και με όσα γίνανε έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο του Πανθεσσαλικού, του μέσω στάδιο το Πανθεσσαλικό, στον αγωνιστικό χώρο το παιχνίδι, μετά η κατάκτηση του κυπέλου, μετά όσα γίνανε εδώ στο Λευκό Πύργο, που ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το σκηνικό έστω και νωρίς. Δημήτρο Μπατζόγλου, τι γίνεται? Γεια σου Νίκο, πώς τα έζησες όλα αυτά? Έχω να δηλώσω ότι χθες στο Λευκό Πύργο, ναι, ήταν καλά. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι η κατάσταση θα είναι λίγο περίεργη. Τι να είναι περίεργη, γιατί? Όχι, ήταν νορμάλ τα πράγματα. Και επειδή υπήρχε, ξέρεις, αυτό το κενό, δηλαδή πήγαν οι πρώτοι, ρε παιδί μου. Πολλές ώρες αναμονή. Ναι, πήγανε, μετά πήγαν, ήπια τα ποτά του και κάποια φάση λέγανε δεν θα σταθούν. Κατάλαβες. Τέσσερις ώρες ήταν όλοι καλά. Δεν υπήρχε βαρεμάρα, υπήρχε δηλαδή έτσι ανανέωση του κόσμου. Ωραία, και επίση ήταν ξεκάθαρο. Εναλλαγή συναισθημάτων. Αυτό έλεγα πριν με τον Παπαδόπουλο. Εγώ, ρε παιδί μου, τα πήγα τις 2-2,5 και είχαν σπάσει περισσότεροι. Δεν είχε πολύ κόσμο. Ωραία. Και όταν άρχισαν να έρχονται αυτοί από το Βόλο, ξεχώριζαν. Γιατί με κάτι σάντουιτς έτσι που τους κατήρε. Α, ναι. Τίποτα όλη μέρα. Ωραία. Σαν το συνάλλημα Σταύρο Κολκά. Με τις μπύρες και τις ρετσίνες. Γιατί οι άνθρωποι προφανώς όλη μέρα δεν είχαν φάει τίποτα. Ωραία. Και γυρνόταν τις τρέλες. Όλοι οι πόλοι χθες πρέπει να επιδρομούν τον Πάο. Εντάξει, όλοι. Μαγαζιά, καντίνες, φαγάδικα. Πρέπει χθες. Σήμερα μάλλον φωνάζουν όλοι πάω κανονικά. Για άλλη μια φορά. Ναι. Ειδικά χθες. Εγώ, ρε παιδί μου, περίμενα θα είχε αρκετές καντήρες και αυτά, αλλά είχε. Δεν μπορούσα να φανταστεί τι γινόταν. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί. Τι να κάνουμε. Έτσι. Ωραία ήταν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που τώρα σιγά σιγά ξυπνάει στην πόλη που δεν κοιμήθηκε χθες. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί είχαμε πανηγυρισμούς για το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Ας πούμε ότι μετατρέπουμε λίγο αυτό το δίωρο σε ΠΑΟΚ 24, σε έτσι, ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, για να περάσουμε έτσι την επόμενη μέρα του τελικού, στην επόμενη μέρα της κατάκτησης του κυπέλου. Και όχι μόνο στην επόμενη, μπορούμε και στην προηγούμενη. Τι πειράζει, να μείνουμε και πίσω. Έτσι και αλλιώς την προηγούμενη γίνανε τόσα πολλά. Ναι. Καλά ήτανε. Ελπίζω, εντάξει, όσοι πήγαν στο Βόλο να γύρισαν υγιείς. Ξέρω ότι δεν γύρισαν όλοι υγιείς. Όποιος πρόσεξε και δεν ήθελε να εμπλακεί σε διάφορες περιπέτειες και ξεφθαρίες, γύρισε κανονικά και γύρισε και πανηγυρίζοντας και είχε μια πολύ πολύ γεμάτη ημέρα με την επιτυχία του ΠΑΟΚ. Από και πέρα, αν κάποιος ήθελε να μπλέξει σε άλλες καταστάσεις, θα έμπλεξε και θα την πάτησε. Ναι, όντως. Έγιναν τόσα πολλά αυτές τις ώρες, δηλαδή από τις. Ένα 12ωρο. Αυτό. Από τις 6 μέχρι τις. 5-6 το πρωί. Μέχρι τις 6 το πρωί. Ένα πάρα πολύ γεμάτο 12ωρο. Δεν είχε μόνο ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν ζήσει αυτή τη κατάσταση του ελληνικού ποδόσφαιρου έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους με το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπου τα φαινόμενα βίας σε αγώνες των μεγάλων όπου συναντιούνται οπαδοί και των δύο ομάδων είναι στο 100%. Δεν υπάρχει ντέρμπι
σε οποιοδήποτε άθλημα όπου σε ένα γήπεδο συνυπάρχουν οπαδοί δύο μεγάλων ομάδων και δεν δημιουργούνται επεισόδια. Ναι. Είναι στο 100% αυτό το φαινόμενο. Από εκεί πέρα, για να μην αδικούμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι και την κατάκτηση του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ και όσα έγιναν μετά και αυτή την ιστορική πραγματικά υποδοχή στο Λευκό Πύργο, γιατί δεν θυμάμαι έτσι άλλη φορά που ο ΠΑΟΚ να κατέκτησε αυτό ένα τρόπαιο και να επέστρεφε στην πόλη του για να υπάρχει μια τέτοια υποδοχή. Καταρχάς θυμίζουμε, μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26 για όσους μας ακούτε ιντερνετικά προς το παρόν, και σε λίγο ελπίζουμε να λυθούν και τα υπόλοιπα προβλήματα, και προφανώς μας ακούτε από πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο. Καταρχάς ήταν ο πρώτος τελικός που έγινε εκτός, που έγινε για τον ΠΑΟΚ εκτός της Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Έτσι είναι και αυτό κάτι που μας δείχνει ότι πρώτη φορά έτσι επέστρεφε στην πόλη του τροπιούχος και διοργανώθηκε όλη αυτή η πολύ ωραία υποδοχή χθες το βράδυ με το λεωφορείο, το πρωί, με το λεωφορείο της ομάδας να ετοιμάζεται εκεί από την αρχή της παραλιακής και της λεωφόρου Νίκης, με τους παίχτες να βγαίνουν όλοι από πάνω και να υπάρχει αυτό το πανηγύρι. Με τους πυρσούς, με τα συνθήματα, με την ανταλλαγή συνθημάτων. Πυροτεχνήματα πάρα πολλά. Σαν να... Ναι, όταν πλέον έφτασε ο ΠΑΟΚ, το λεωφορείο του ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο, εκεί άναψαν και πάρα πολλά πυροτεχνήματα. Τώρα ξεκινήσαμε από το πώς ξεκίνησε η βραδιά και πώς τελείωσε. Ναι, και δεν έχουμε τίποτα για το τι έγινε. Και χάσαμε το ενδιάμεσο κάπου. Χάσαμε το ενδιάμεσο, όπου είχαμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, όπου είχαμε πολλά και διάφορα τα οποία συζητούνται, πράγματα τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και πράγματα τα οποία γίνεται προσπάθεια να αποκριθούν. Έτσι δηλαδή βλέπουν όλοι ότι η μισή Ελλάδα προσπαθεί με το ζόρι να στερήσει τη χαρά από τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του, με το ότι κέρδισε με γκολ offside. Και είναι το μόνιμο θέμα αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Από όλο το 90 λεπτό θέλουν με το ζόρι να ασχοληθούμε με το offside. Και είναι φοβερή προσπάθεια να μην τυχόν και δείξουμε σε οτιδήποτε, μην τυχόν αναλυθεί, φανεί η φάση η προηγούμενη. Χθες. Όχι η προηγούμενη φάση. Η ίδια φάση. Ναι, η ίδια φάση. Η ίδια λοιπόν, φάση. Το πώς αρχίζει. Από το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ και έπειτα μέχρι να τελειώσει η όλη διαδικασία με την απονομή και αυτά, άκουσα τουλάχιστον 5-6 φορές αυτό που μετέδιδε το παιχνίδι με τον goal offside. Ναι. Δηλαδή. Εντάξει. Μπορεί και το λέει. Ναι. Δεν φοβάται επιπτώσεις. Δεν φοβάται ότι θα έχει προβλήματα. Επειδή μιλάει, ξέρω εγώ, για κάποια άλλη ομάδα που μπορεί και εκφοβίζει όλο τον κόσμο και δεν μιλάει σχεδόν κανείς. Mm-hmm. Μπορεί και το λέει, υπάρχει δημοκρατία και έτσι είναι το σωστό. Έλα πάνω. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα αποστολή στο 545-26 σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου με ένα τίτλο για τον ΠΑΟΚ, ένα τίτλο μετά από πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα ζήτημα. 14 χρόνια είναι πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ελπίδα έως έτσι μια μεγάλη βεβαιότητα ότι τώρα που επέστρεψε ο ΠΑΟΚ στους τίτλους δεν θα σταματήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό μήνυμα. Νομίζω πιο πολύ βεβαιότητα παρά ελπίδα. Mm-hmm. Έτσι μου βγαίνει. Πιο πολύ είναι αναμονή για τα επόμενα. Έτσι μου δείχνει. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Οι φωτογραφίες του τελικού, πώς αλλάζουν οι εποχές, έχουμε μπροστά μας τη Φόρτσα, η οποία σήμερα κυκλοφορεί κανονικά. Υπάρχει ειδική, ιστορική έκδοση της Φόρτσα με όλα όσα συνέβησαν στο τελικό. Πάρα πολλές σελίδες, φωτογραφίες,
απόψεις, αναλύσεις, τα πάντα. Μια αφίσα γύρω με τους κυπελούχους και πώς αλλάζουν οι καιροί. Απονομή κυπέλου μετά από χρόνια για τον ΠΑΟΚ και αυτά που κυριαρχούν τα κινητά. Κινητά παντού. Κινητό, κινητό, κινητό. Στο Λευκό Πύργο τι γινόταν χθες, δεν είναι. Φοβερό. Καταρχάς, στο Λευκό Πύργο που γινόταν λίγο φασαρία και κάποιοι πηγαίνονταν προς ένα σημείο γιατί περίμεναν ότι θα έρθει, ξέρω εγώ, η αποστολή. Γιατί δεν ξέραν όλοι περίπου τι θα έρθει. Άιτε, τα κινητά έτσι κατευθείαν. Ρε παιδιά, εντάξει. Ήρεμα. Επίσης, να σου πω λίγο κάτι εσύ που το είδες και μέσα στο γήπεδο. Γιατί γίνεται η απονομή εκεί στην κερκίδα και δεν γίνεται στο κέντρο που τους βλέπουν όλοι. Γιατί τώρα ο. Ποιο είναι τη UEFA. Το άλλαξε πάλι. Ο κανονισμός αυτό δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Ο καθένας όπως το. Ποιο ωραίο ρε, δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία με το ανέβασμα, με τις σκάλες, με. Ίσως τα πλάνα είναι λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το βλέπουν και όλα στο γήπεδο που είναι αυτό, εκεί που γίνεται. Δηλαδή, πολύ μακριά είναι για τον κόσμο που κάθεται απέναντι, αυτοί που κάθεται από εκείνη την πλευρά. Ο Κόλκας σίγουρα. Ναι, οκ. Εντάξει. Καμία περίπτωση. Μέσα στο γήπεδο είναι πιο ωραία. Τέλος πάντων, καλά, θα μου πεις. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Απλά εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ να είναι έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είναι εδώ έτσι φωτογραφίες. Έγινε εκεί η σειρά για να περάσουν τη ΣΑΕΚ. Πέρασαν οι υπόλοιποι, ανέβηκαν οι του ΠΑΟΚ, πλησίασαν οι φίλαθλοι. Εντάξει. Ο καθένας όπως το θεωρεί. Και στην απονομή έγιναν διάφορα πράγματα. Αποθεώθηκαν όλοι οι παίχτες της ΑΕΚ. Χειροκροτήθηκαν. Εκτός του Στοδουλόπουλου. Δύσκολο βράδυ. Σάλταρε. Τρελάθηκε. Εκνευρισμένος από την αρχή ήταν. Ναι. Τρελάθηκε. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμπαίχτες του ανέβαιναν και τους χειροκροτούσαν οι παοξίδες. Με μια συμπάθεια. Εντάξει, οκ. Okay. Πήγε να ανέβει ο Ξεδουλόπουλος. Πω. Τι άκουσε, τι δέχτηκε, τι. Και μετά ανέβηκε πάνω στην κερκίδα και ήταν έξαλλος και τα έλεγε στο Βρίζα ότι αυτά τι έγινε, τα κάνατε, τα αυτά τα φτιάξατε, δες εκεί τι γίνεται και πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, πάντα δούμε όλα με τη σειρά. 1:25 ακούτε ζωντανά Λίμπερο, σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου. Θα πάμε μαζί για τις επόμενες ώρες και με τον Νίκο Δημοσκοβίτη και με όλους τους υπόλοιπους τελεστές του ΠΑΟΚ 24 για να περιγράψουμε διάφορα πράγματα τα οποία ίσως δεν υπόθηκαν χθες και τώρα μας έρχονται στο κεφάλι. Διάφορα πράγματα να πούμε για ό,τι έγινε το ξημέρωμα στη Θεσσαλονίκη, τις απόψεις του καθένας και για το παιχνίδι, το 90 λεπτό και για τα πολύ μεγάλα επεισόδια που προηγήθηκαν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, εκεί στο διάστημα πριν έρθουν οι ομάδες, οι αποστολές στο Πανθεσσαλικό και ό,τι έγινε στο τέλος με τις δηλώσεις τα παρεπόμενα με τα διευθυντικά. Ωραία, τώρα, εσείς είσαι όμως έχει γίνει στο Facebook, στο Twitter, δεν μπορείς να φανταστείς. Τι, τι. Τις φωτογραφίες, τώρα αυτά που γίνονται είναι φοβερά. Όπως. Είναι επεισόδιο τώρα, εντάξει. Τώρα. Έχει μια φωτογραφία. Ναι. Θα την έχει δει λογικά. Ναι. Ή όχι. Είναι εκεί πάνω στη γέφυρα, ναι. Εκεί που γινόταν το σκηνικό το τρελό, είναι ένας ο οποίος είναι στον αέρα με το πόδι σηκωμένο έτσι. Ναι, ναι. Την έχεις δει σίγουρα. Καράτε εκεί. Ναι, έχει φτιάξει ο άνθρωπος τον Ντάνιελ Λαρούσο σε φάση πελεκάνη. Ναι. Δηλαδή. Και ένας με τη ζώνη απέναντι. Με τη ζώνη και μη χειρότερα. Εσύ, φτάσαμε σε ένα σημείο χθες, έπεσε τόσο ξύλο εκεί που το λες, να κουραστούν. Να έχουν απειδήσει από το τόσο ξύλο που έχουν φάει και έχουν δώσει, η μεν και η δε. Και να λένε παιδιά φτάνει. Έτσι. Ναι, ναι. Και να λένε φτάνει και να δίνουν και τα χέρια κάποιοι. Έλα όμως που από πίσω ανανεώνονταν αυτοί που έπαιζαν ξύλο και έρχονταν κάποιοι καινούργοι και το ξαναξεκινούσαν. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Φοβερά πράγματα. Oh. Φοβερά πράγματα. Και φυσικά εννοείται ότι το όλο σκηνικό. Και από κάτω μια δημιουργία 10 ατόμων παραταγμένη να μην κοιτάει καν επάνω το τι γίνεται. Δηλαδή έτσι όπως κάθονταν πάνω του στα 10 μέτρα. Ωραία, ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό, αλλά έχει γίνει τρομερό πανηγύρι στα social media με τις φωτογραφίες από αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε και με άλλους συναδέλφους που ήταν και έξω στο Βόλο και στην υποδοχή. Όλο το ΠΑΟΚ 24. Εδώ κανονικά για τις επόμενες ώρες επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 545 26.
Έτσι και τώρα ο Πάουκ στο προσκήνιο με τον Τάλμα Κάμπος που είναι γρήγορος, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η πάσα από τον Τάλμα Κάμπος απομακρύνεται προς το παρόν του πάρα. Επιμένει ο Κάμπος στο σούτ και το κέρα από το πίσω μας. Και ένα μεγάλο τέλος για τον Πάουκ στο 23ο λεπτό του τελευταίου. Θαυμάσια η προσπάθεια από τον Τάλμα Κάμπος. Άκου τα δεξιά, η ασίστ πάει στο πίσω μας. Άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Είσαι η δόξα του Βόρρα μας, το καμάρι και η χαρά μας. Ωραίο μάτος και αυτός σκοράρει αρκετές φορές με το κεφάλι. Για να δούμε λοιπόν η εκτέλεση του φάουλ από τον Βίζεσμπαν. Απομακρύνεται η πάρα να πέσει από τη μεγάλη περιοχή του Κρέσπο και παγιά. Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη. Ακουγόμαστε λοιπόν κανονικά παντού, όλα διορθώθηκαν. Εδώ είμαστε, μας ακούτε και από το ραδιόφωνο σας και βεβαίως ιντερνετικά μας ακούτε από παντού. Εδώ είμαστε στον Λίμπερο. Ας ονομάσουμε αυτό το διάστημα ΠΑΟΚ 24, ραδιοφωνικό, ας το κάνουμε έτσι. Έτσι κι αλλιώς εδώ είμαστε όλοι από το ΠΑΟΚ 24 και στο στούντιο, αλλά βεβαίως και στην πορεία της ημέρας. Λογικά τώρα ξυπνούν κάποιοι, δηλαδή άμα κινήθηκες 6-7 η ώρα, ένα πεντάωρο, ένα 5-5,5-6 ώρες, τώρα ξυπνούν σιγά σιγά όλοι. Έκτακτη εκπομπή εδώ στον Λίμπερο για την κατάκτηση του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ. Το 2017 ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στους τίτλους και ρωτάω τον Άκη του Σακιζουλόγλου στη γραμμή, πότε θα είναι ο επόμενος τίτλος, Άκη? Του χρόνου, μπορεί και φέτος. Α, ναι. Κοίταξε να δεις, όταν ακούω τον αθλητικό μου διευθυντή μετά από αυτό το παιχνίδι να μου προαναγγέλει 3-4 δυνατές προσθήκες στην ομάδα, τι να σκεφτώ, ότι θα αργήσει 17 χρόνια. Δηλαδή αυτή... Την φορά που τον πήρα, φοβόμουν ότι θα αργήσει αρκετά χρόνια ο επόμενος, διότι ήξερα τα οικονομικά προβλήματα, ήξερα την αστάθεια του τότε μεγαλομετόχου μου και όλο το περιβάλλον το αθλητικό, το οποίο ήταν σε εντελώς άλλο πλαίσιο και είχε άλλη προοπτική. Το 2003 που ήταν ο τελευταίος τίτλος, ναι. Και πραγματικά φοβόμουν ότι μπορεί και να αργήσω. Τώρα τι να φοβηθώ? Αν εχθές περηφανεύομαι ότι ήμουν καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, με καλύτερες εναλλακτικές, ότι μπορούσα το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς να το πάρω, ακόμα και αν δεν είχα αυτή την οριακή υπέρ μου φάση με το offside, αποδέξω το εξής, τι να πω. Να, βλέπω τι κάνει ο Παναθηναϊκός, βλέπω τι ετοιμάζει ο Ολυμπιακός και πραγματικά αρχίζω να ονειρεύομαι πολύ καλύτερες μέρες για τον ΠΑΟΚ. Έπαιξες τελικά το 2001, το πήρες, το 2003 το πήρες, το 2014 το έχασες, το 2017 το κέρδισες, 3-4 τα πήρες, κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ. Και έχασες από τον Παναθηναϊκό μόνο. Κόντρα στις λεγόμενες μεγάλες ομάδες και έχασες από τον Παναθηναϊκό, γιατί πήγες αποδεκατισμένος και γιατί πήγες δύο... Για χίλιους δύο λόγους. Γιατί και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δυνατός. Καμιά σχέση με τον τώρα Παναθηναϊκό σε προοπτική. Λοιπόν, άρα είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Είσαι ομάδα τελικών. Τελικά. Ναι, μετά ναι, το ναι, Millennium. Δηλαδή, όταν πάω, έχεις όταν δηλαδή πάω, φοβερό ποσοστό τελική. Σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Ναι. Όταν πάω γίνεται δουλίτσα. Το θέμα είναι να πάω.
Ναι. Το θέμα είναι να έχω διάρκεια. Ναι, βέβαια. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά να χτίζεται, γιατί όταν μιλάμε για διάρκεια, δεν μιλάμε μόνο για διάρκεια στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάμε για διάρκεια κυρίως στην ισχύ την οικονομική. Μιλάμε για διάρκεια στην οργάνωση του όλου ΠΑΟΚ. Δείτε τι γίνεται αυτό τον καιρό. Δείτε τι αντανακλαστικά έχει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στα εξωαγωνιστικά και στα δικαστικά και στα παραγωγικά, σε όλα. Είναι πολύ δυνατός, γιατί είναι πιο ζωντανός. Σήμερα μιλάνε τα χρήματα. Όταν υπάρχει διάθεση από τον κάθε μεγαλομέτωπο, κάθε ομάδα, και τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ, να επενδύσει, βλέπεις αποτελέσματα. Δεν θα γίνει τη μία στιγμή, θα γίνει την άλλη. Γι' αυτό και κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι και οι οπαδοί της ΑΕΚ, πώς το πω, δεν είναι τόσο χαλασμένοι. Ίσως δεν μείνουν από σήμερα και μετά, που λίγο θα φύγει η οργή χθεσινή, σε αυτή την οριακή φάση. Η ΑΕΚ είναι ένα-δυο βήματα πίσω από εμάς, γιατί ξεκίνησε λίγο πιο αργά από εμάς αυτή την ιστορία, αλλά είναι και αυτή υγιής οικονομικά, με έναν μεγαλομέτοχο ιδιοκτήτη που φαίνεται ότι θα επενδύσει, και θα κοιτάξει και αυτή να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ. Χθες παίζανε, Δημήτρη, οι δύο ισχυρές ομάδες της νέας εποχής. Ναι. Και κέρδισε αυτός που ήταν ακόμη πιο ισχυρός, που είχε στον πάγκο δυνατές λύσεις, που είχε εντεκάδα καλύτερη, και που και ακόμα και τώρα, να ξεκινάω, δηλαδή ολοκληρώνω με αυτό που είπα περί Λούκος Μίγελ, οργανώνει την επόμενη χρονιά από τώρα για να καλύψει τα όποια να έχει, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και να γίνει ακόμη πιο δυνατός. Άκη, να βάλουμε στην παρέα μας, εδώ είμαστε και με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη, και την Αγάπη. Γεια σου, Άκη. Τη Γαβριλίδου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Αγάπη. Γεια σου, Αγάπη. Καλημέρα, τι γίνεται. Εμφανίζεται χθες από το πουθενά Αγάπη Γαβριλίδου στο Λευκό Πύργο με μια τσάντα στην πλάτη και μου λέει: χάος υπολογιστής μου, έτσι με μια χαρά τέτοια. Σαν να ναι, ναι, ναι. Με το καλημέρα. Αγάπη, τι κάνεις, όλα καλά? Καλά. Τι σου έμεινε σένα από όλα αυτά που έζησες χθες και τα θυμάσαι, νομίζω, για πολλά χρόνια? Νομίζω η στιγμή της απονομής, που εγώ αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι, γιατί το 3 δεν το θυμάμαι καθόλου, το κύπελλο, ειδικά το 1, πόσο μάλλον το 1. Οπότε δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο, και κυρίως οι εικόνες που ζήσαμε στο Λευκό Πύργο το βράδυ. Ναι. Δηλαδή όλες αυτές οι εικόνες ήταν πρωτόγνωρες. Στο βράδυ με το κύπελλο βγήκες? Δεν βγήκα, Ριάκη, δεν βγήκα. Δεν βγήκες, να μην βγεις, κοίταξε να δεις. Δεν είναι αυτά, θα έχουμε πολλά μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ναι. Γι' αυτό δεν βγήκα, γι' αυτό το σκέφτηκα. Άκη, λίγο πιο κοντά, άμα θες το μικρόφωνο, σε ακούμε καλύτερα. Ναι, ναι. Το σκέφτηκα, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, Άκη, και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερο. Έλα ρε, Αγάπη Γαβριλίδου, έλα ρε, Αγάπη, έλα ρε, έλα ρε, Αγάπη. Οπότε θα έχουμε και συνέχεια σίγουρα. Μπράβο. Αγάπη, από δηλώσεις, από όλα όσα πήρες, από όλα όσα κράτησες, τι θυμάσαι κυρίως από το ρεπορτάζ? Από δηλώσεις, εντάξει, νομίζω ότι ο πιο χαρούμενος, βέβαια, δεν είναι και ο πλέον εκφραστικός, αλλά και το ήθελε πολύ, γιατί ένιωσε έτσι μια δικαίωση μέσα από αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι παίκτες, και ο Αθανασία, ακόμα και ο Κλάους, ακόμα και οι ξένοι, ο Πρίγιοβιτς, ο Κάμπος, όλοι έτσι δείξαν ότι το χάρηκαν πολύ, ότι το περίμεναν, ο Μπίσεσβαρ, οι Έλληνες, ο Πέλκας, ο οποίος Πέλκας δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει πριν μπει στο πούλμαν, ο Μιστακίδης, ο οποίος δεν άφηνε από τα χέρια του την κούπα. Κίτσικο ήταν πολύ δυνατός, παιδιά, ο Κίτσικο. Ο Κίτσιου είναι, πρέπει να είναι θύρα 4 μενεμένη. Ναι. Με τα συνθήματα όλα και με. Βίντεο, και εδώ η φλέβα να πετιέται έξω και τέτοια. Δηλαδή με φωνή, ναι, όχι, ναι, απλά να το πούμε έτσι, να το πούμε. Και ο Ζελιανίδης πολύ τα συνθήματα. Ναι, ναι. Γιατί προλάβαμε λίγο να το δούμε έτσι το πούλμαν πριν πήγε η αποστολή, επειδή περίμεναν του τελευταίου παίκτε. Και δεν άντεχαν, φώναζαν. Εκεί με την κούπα αγκαλιά. Ο Μιστακίδης με την πατερίτσα από τη μία και την κούπα από την άλλη. Ναι, ναι, ο Μιστακίδης με την πατερίτσα στο δεξί, ναι, χέρι και. Από, ναι, το άλλο, ναι, χέρι, ναι, το κύπελλο. Και ο Κίτσιο το διατούσε για να μπορεί να το βοηθάει με την κούπα. Αυτά τα παιδιά που περιέγραψες, Ελένη, ο Αγάπη, είναι τα παιδιά που μπήκαν στο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά είχαν συνηθίσει μόνο στη διαχείριση άσχημων στιγμών. Νομίζω ότι αυτό εδώ μπορεί και να τους δώσει αυτοπεποίθηση και να τους φτιάξει μέταλλο, αλλά και επιτέλους να τους επιβραβεύσει για μια παρουσία στον ΠΑΟΚ αρκετών χρόνων, που συνοδεύτηκε κυρίως από άσχημες στιγμές. Από ότι φτάναμε κάπου και δεν το καταφέρναμε. Είναι αυτό που είπε και ο Μαλεζάς.
ξαφνίζω. Του είπε και στην συνέντευξη τύπου την παραμονή ότι όλο αυτόν τον καιρό φτάναμε εκεί, αλλά το θέλουμε το κύπελλο αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι ο Κλάους είναι ο πρώτος του τίτλος με τον ΠΑΟΚ. Ο Μαλεζάς είναι ο πρώτος του τίτλος με τον ΠΑΟΚ. Παιδιά που ουσιαστικά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι σημαντική στιγμή. Μάλιστα. Ακριβώς. Και αυτό το χάρηκαν όλοι, έτσι το ξέρετε, νομίζω. Να πούμε χρόνια πολλά στον Βλάντα Νίβιτς. Έτσι. Μπήκε και αυτός στο κλαμπ των Σαραντάριδων. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του. Και στον Νικόλα το Ματσαίου. Μαζί έχουν γενέθλια. Α, ο μικρός ο Κύπριος. Ναι. Ο οποίος επίσης για πρώτη, έτσι είχε, στα 19 του είχε την ευκαιρία όχι μόνο να ζήσει ένα κύπελλο, αλλά να έχει και το μετάλλιο, να είναι μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή. Οπότε νομίζω ότι και γι' αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο και έχουν μαζί σήμερα γενέθλια. Άκη, πώς δικαιολογείς, πώς έζησες και πώς μπορείς έτσι να αναλύσεις όλα αυτά που έγιναν 2 ώρες πριν το ξεκίνημα του τελικού. Εγώ λέω ότι δυστυχώς εδώ που έχουμε φτάσει σε παιχνίδια όπου συναντιούνται οπαδοί των μεγάλων ομάδων δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν επεισόδια. Πηγαίνουν γιατί για αυτούς ένα κομμάτι της βραδιάς είναι και το πώς θα παίξουν ξύλο. Είναι στο πρόγραμμα για αυτούς. Είναι στο πρόγραμμα και γίνεται σε όλα τα μεγάλα μάτς που πλέον είναι λίγα αυτά στα οποία συναντιούνται. Και όποιο αλήθεια μέτρο και να ληφθεί, όποιο γήπεδο και αν επιλεχθεί, ο μόνος τρόπος να αποφευθεί είναι να γίνει ένα μάτς και κλεισμένο θυρών. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ ξέρεις ότι αντιστέκομαι πάρα πολύ σε αυτή τη λογική, ότι η μόνη λύση είναι το και κλεισμένο το θυρών. Δηλαδή από 9 και 9.000 κόσμο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που είχε το γήπεδο στις Κερκίδες, 200 άτομα από τη μία και 150-200 από την άλλη θέλανε να σκοτωθούν έτσι. Το θέμα είναι τι κάνεις για να αποστρέψεις αυτούς τους ανθρώπους να σκοτωθούν έτσι, να μην τους αφήσεις ή όταν το ξεκινήσουν να τους σταματήσεις. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, όλο το πράγμα ξεκινάει από έναν εντελώς λάθος επιχειρησιακό σχεδιασμό στον έλεγχο εκείνου του bypass, ας πούμε, ή εκείνου του περιφερειακού δρόμου που ένωνε τα δύο πέταλα. Που όταν κάποια στιγμή, αφού δαρθήκαν, κοντέψαν να σκοτωθούν, παρενέβη από μία δημιουργία ΜΑΤ, μία από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και μία από την πλευρά της ΑΕΚ και έφραξαν τη δίωδο και αφαίρεσαν καμιά δεκαριά σειρές καθίσματα και απόθυσαν τον κόσμο και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ προς την άλλη πλευρά, σταμάτησε το όλο παντυρτή. Δηλαδή, τόσες μέρες ανησυχούσαμε για την ασφάλεια της διεξαγωγής του αγώνα επειδή ήταν ή δεν ήταν αριθμημένα τα καρεκλάκια. Ναι. Και ένας δεν ανησύχησε βλέποντας το γήπεδο γιατί υπήρχε εκείνος ο δρόμος, ο υπερυψωμένος ύψος 3-4 μέτρων με κολόνες που παρέκαμπτε την θύρα απέναντι από τα επίσημα και μπορούσαν να ενωθούν. Τον ξεχάσανε εντελώς. Δεν υπάρχει το ξεχάσανε, ρε Δημήτρη. Το ξεχάσανε. Συγγνώμη, αστυνομία. Το ξεχάσανε. Μα αυτό δεν έγινε εκ του αποτελέσματος. Δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός επάνω. Παρακολουθούσαν και μισή ώρα τι γινόταν και μετά ανέβηκαν τα πάνω. Ας λύσουμε πρώτα αυτό και μετά ας μιλήσουμε για αυτά τα παιδιά που παρισφραίουν μέσα στα οπαδικά κινήματα και μέσα στις κερκίδες των φιλάθλων σε ένα γήπεδο. Ας μιλήσουμε επιτέλους για αυτά τα παιδιά και ας παραδεχτούμε ότι ούτε με χάιδεμα αυτιών γίνεται κάτι, ούτε με μακεδονομαχοσύνη και με παοξιδηλίκη γίνεται να το αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να το δούμε σαν κάποια παιδιά τα οποία είναι άρρωστα. Είναι παιδιά συνολικά της κοινωνίας. Δεν είναι παιδιά μόνο του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ. Είναι παιδιά που κι αν είχε πορεία θα δερνόντουσαν και μπορεί και σε ένα κλαμπ χωρίς λόγο να δαρθούν ένα βράδυ. Είναι παιδιά τα οποία χρήζουν φροντίδας, ιατρικής. Δεν μπορεί να είναι ψυχικά κανονικός και υγιής ένας άνθρωπος που μαχαιρώνει. Δεν μπορεί 3 μέρες μετά από έναν θάνατο κενό έχει συγκλονιστεί το οπαδικό κίνημα αλλά και συγκεκριμένα το κίνημα των οπαδών του ΠΑΟΚ να μην μπορεί να σταματήσει αυτό και να ξαναγίνεται στην κερκίδα. Δεν μπορεί, είναι αδιανόητο. Λοιπόν, αλλά αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι μια πραγματική μειοψηφία. Διότι στην αντίθετη πλευρά, πάλι από λάθος επιχειρησιακό σχεδιασμό, στην πλευρά των επισήμων, μπαίνανε μαζί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Το πήρατε χαμπάρι αυτό, το καταλάβατε. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό το λάθος που έγινε. Λοιπόν, εκεί που ήταν τα επίσημα. Εκεί όμως. Ναι, λάθος, αλλά. Κατά την είσοδο δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μετά. Μα ακριβώς. Η ένταση. Ακριβώς. Γιατί υπήρχε άλλη ανθρωπογεωγραφία. Υπήρχαν φυσιολογικοί άνθρωποι, όχι άρρωστοι. Υπήρχαν φυσιολογικοί φύλαγοι του ΠΑΟΚ και φυσιολογικοί φύλαγοι της ΑΕΚ. Οι οποίοι, σαν να λέμε στα επίσημα της Τούμπας, ήταν τα δημοσιογραφικά θεωρία, ας πούμε, στη μέση και δεξιά προς την 7-8 των επισήμων φύλαγοι της ΑΕΚ και αριστερά προς τη θύρα 4 πάντα των επισήμων φύλαγοι του ΠΑΟΚ. Τους οποίους τους χώριζε μόνο ένα κάγκελο. Λοιπόν, και όχι απλά δεν έγινε τίποτα πάνω στις κερκίδες, αλλά και όταν μπαίναν οι άνθρωποι μέσα ήταν αγκαλιασμένοι. Θέλετε εγώ να μην λαϊκίσω όπως διάφορα site που σήμερα δείχνουν όλες αυτές τις τροπιαστικές σκηνές, να σας βγάλω 100 φωτογραφίες μόνο φίλων στο Facebook, όπου παοξίδες και αεξίδες είναι έξω από το γήπεδο αγκαλιασμένοι. Είναι ακόμα και άγνωστοι μεταξύ τους. Ή απλοί γνωστοί που δώσαν ραντεβού εκεί. Ναι, δηλαδή, αυτοί πήγαν αποφασισμένοι να δουν το παιχνίδι. Ναι. Ακεί. Έχουν ανεβάσει φωτογραφία και γράφουν οι άλλοι. Νιώθει εξωγήινο στην τοποθεσία Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτή που λες. Αυτό είναι. Ναι, γιατί νιώθεις εξωγήινος. Γιατί βλέπεις, είσαι στην Τσιμισκή, πηγαίνεις από την Αριστοτέλους προς τα Λαδάδικα και βλέπεις με το αυτοκίνητο και βλέπεις όλους να έρχονται στην αντίθετη κατεύθυνση. Και λες, δεν μπορεί, άλλαξε η Τσιμισκή φορά και δεν το έμαθα εγώ. Γιατί άμα κάποια στιγμή όλοι οι άλλοι συμπεριφέρονται αλλιώς και εσύ normal, εσύ είσαι ο αλλιώς. Και οι άλλοι γίνονται normal. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα να μην είναι normal το να πηγαίνεις ανάποδα στην Τσιμισκή. Να μην είναι normal το να δέρνεσαι στις κερκίδες. Να είναι επιτέλους normal αυτό που έγινε από την πλευρά των επισήμων. Γιατί αλλιώς, σου λέω, θα χάσουμε τα αυτονόητα, θα επικρατήσουν οι ηλίθιοι. Και αυτό μετά δεν είναι μόνο στο γήπεδο ότι συμβαίνει. Συμβαίνει παντού στην κοινωνία μας. Δεν μπορεί να επικρατεί το καφριλίκι παντού. Πρέπει να σταματήσει. Και το γήπεδο, επειδή θεωρώ εγώ πάντα ότι είναι ένας υγιής χώρος, είναι ένας καθαρός κοινωνικός, λαϊκός χώρος. Λοιπόν, άμα δεν το προστατέψουμε εμείς, ποιος θα το προστατέψει? Για να το προστατέψουμε, πρέπει να σταματήσουμε να λαϊκίζουμε. Σταματήστε πια με αυτή την καραμέλα των οπαδών που κι εγώ δεν ξέρω τι αφιερώνουν τη ζωή τους για την ομάδα τους. Βλέπουνε μάτς, υποστηρίζουν την ομάδα που υποστηρίζουν όπως οποιοςδήποτε άλλος, πληρώνουν το εισιτήριο που πληρώνουν και χαίρονται για τις επιτυχίες τους, μέσα από τις επιτυχίες του αθλητισμού. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι ούτε ιδιοκτησία, δεν υπάρχει ούτε ε9 που λέει πώς οι ιδιοκτήτες είναι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι συνειδιοκτήτες του ΠΑΟΚ να έχουμε μερίδιο, ας πούμε, ιδιοκτησιακό. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε αυτό το σύλλογο και όταν κάποιος άνθρωπος κάνει κακό στο σύλλογο, γιατί τώρα θα αρχίσει και η επόμενη μέρα να μιλάμε για το τι τιμωρία θα έχει ο ΠΑΟΚ κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διωχτούν, να μείνουν στην άκρη. Λοιπόν, ας το δούνε και οι ίδιοι οι σύνδεσμοι. Εγώ είδα χθες πάρα πολλά παιδιά των συνδέσμων να προσπαθούν να αποδείσουν τους ομοειδεάτες τους από τα επεισόδια, να προσπαθήσουν και παρακαλώντας άμα είδατε μερικοί. Να πούν στους αστυνομικούς μη βαράτε ή αφήστε το, θα τους διώξουμε εμείς. Θα το προσπαθήσουμε. Τα είδα. Να μην τα πω αυτά. Τι, να μείνω μόνο στον οπαδό που είχε το λεπίδι στο χέρι. Αφού υπήρχε κι άλλος συνοπαδός του, συνδεσμίτης προφανώς, που είχε τρελαθεί ο άνθρωπος και έκανε τα δύνατα δυνατά με κίνδυνο και της δικής του σύλληψης, έτσι. Γιατί συνήθως αυτοί την πληρώνουν. Οι οποίοι πάνε εκεί μπροστά με σκοπό, ρε παιδιά, σταματήστε, κάντε και τσαπ τον μαγκώνουν. Όνομα και μη χωριό, υπάρχει συγκεκριμένος συνδεσμίτης του ΠΑΟΚ που είχε προβλήματα με την δικαιοσύνη και δεν θα έπρεπε να ξανασυλληφθεί, γιατί μπορεί να βάλει σε πολύ μεγάλο μπελά τη δική του τη ζωή, ο οποίος ήταν εκεί και εκλιπαρούσε να σταματήσουν τα επεισόδια. Εκλιπαρούσε τους δικούς του τους φίλους του, ας πούμε, να φύγουν πίσω. Τους έλεγε τι κάνετε. Ανέβαινε στο κάγκελο, τον είδανε, τον δείξανε φωτογραφίες. Πιθανόν η αστυνομία, άμα θέλει, μπορεί να τον τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Αλλά το έκανε, ρε φίλε, γιατί εκεί την ώρα το αίσθητό του και η λογική του δηλαδή έλεγε αυτό. Ότι, παιδιά, σταματήστε να δούμε το μάτς. Δεν μπορώ εγώ αυτό να μην το περιγράψω και να μην πω δεν είναι μόνο η αλήθεια εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο η ενδυνάμει εγκληματίες. Έλα, αγαπή. Είναι αυτό που λες, ότι πολλές φορές όταν πήγαν να ξεφύγουν υπήρχε και μερίδα από το ίδιο σημείο ακριβώς που προσπαθούσε να τους γυρίσει προς τα πίσω. Και είναι αυτό που λες, ότι είναι τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν στο ρίσκο τη δική τους τη ζωή για να μην γίνει κάτι. Ναι, είναι το τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι αυτό το άσχημο, γιατί δεν μπορείς να κλαίνεις μια ολοκληρή πόλη μια εβδομάδα για ένα παιδί που χάθηκε άδικα από τη ζωή.
που δεν έφταιγε γιατί περνούσε από το κακό σημείο την κακιά στιγμή. Και μετά από τρεις μέρες να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει λογική. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα να έχετε. Καλή ξεκούραση. Εγώ στη γειτονιά σου είμαι, Δημήτρη, πάνω στο Δελασάλ. Άρα γι' αυτό έχει τόσο πολύ κόσμο εκεί. Ναι, έχει αθλητικές δραστηριότητες εδώ στο Δελασάλ. Αθλητικές δραστηριότητες, παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Παιδιά, ρε φίλε, παιδιά. Τα παιδιά αθλούνται. Παίζουμε μπάλα τώρα, οι γονείς. Τα offside να προσέχετε. Έγινε, Άγινα καλά. Αγάπη, ευχαριστούμε. Γεια σας. Ακούτε Λίμπερο ζωντανά σήμερα Κυριακή 7 Μαΐου, είμαστε λίγο μετά τη μία, συνεχίζουμε εκτάκτος με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Έχει απειλήσει ότι έρχεται και ο Έτερος εδώ. Ναι. Έχει απειλήσει διαδικτυακά ότι έρχεται. ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί. Θα μιλήσουμε και για την έκδοση της Φόρτσα. Αργότερα, Φόρτσα στον πρώτο χρόνο έκδοσης, πρώτο κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, πραγματικά. Θα το αναλύσουμε και στην πορεία αυτό. Για άλλη μια φορά, για το παιχνίδι, για το ποδόσφαιρο, γιατί η βραδιά χωρίζεται σε πάρα πολλά κομμάτια και στα πριν και στα της διάρκειας και στα μετά και στα πρωινά της υποδοχής. Σε σημείο να μην ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Για άλλη μια φορά, για αυτό, για την προσπάθεια που γίνεται να μην χαρεί ο ΠΑΟΞΙΣ, και είναι πολύ μεγάλη αυτή η προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα και από πολλά μέσα ενημέρωσης, είναι αλητεία το να επικεντρώνεις στο offside του Ενρίκε και να μην αναφέρεσαι καν εσκεμμένα και με πρόθεση και με σχέδιο να μην δείχνεις καν τη φάση 5 δευτερόλεπτα νωρίτερα, η ίδια φάση ουσιαστικά, με την ανατροπή του Κρέσπο. Είναι μεγάλη αλητεία αυτό το πράγμα. Όχι, εκείνο είναι... μπορούσε να τα αφήσει. Γίνονται τέτοιες φάσεις. Ναι, καλά. Μα δεν το δείχνουν καν. Δεν το δείχνουν, δεν υπάρχει σε σχόλιο, σε φωτογραφία, σε πλάνο, σε στιγμιότυπο να... Δύο κόσμος, ρε παιδί μου, ότι έγινε και αυτό. Όλο το σκηνικό είναι με το offside. Με την άγνοια, λέει τα δικά του, ήταν στημένος ο βοηθός. Λες και είχαμε καμιά 5-10-15 αφιζητούμενες φάσεις που πήγαν όλες υπέρ του ΠΑΟΚ. Και ήταν σχέδιο και ήταν στημένος. Ο βοηθός, ο οποίος είπε, ο πρώτος είναι στην ιστορία, ότι έκανα λάθος, ξεφτυλίστηκα, τα παρατάω. Αυτός είναι ο νέος Χαλίφης. Ναι, αυτός ακριβώς. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Όλοι οι προηγούμενοι, θυμίζω, αυτούς που κάνανε συνέχεια λάθη, τους προστάτευαν, τους ανέβαζαν, τους έκαναν διεθνείς και βάσει σχεδίου τους βοηθούσαν. Αυτός τώρα, ο συγκεκριμένος μπορεί να έπαιρνε στα play-off, να ήταν σε κάθε παιχνίδι το play-off. Ναι. Να είναι κανονικά. Έτσι, και από ευτυχία, από εγωισμό, από αξιοπρέπεια, από ό,τι θέλετε, λέει τα παρατάω. Ο πρώτος είναι αυτός που ευνόησε τον ΠΑΟΚ. Ο Κομίνης φυσικά που πάλι δεν έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Όλα με λιγάλα, κανείς δεν ασχολείται, κανείς ούτε καν παρουσιάζει τη φάση. Πάμε, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την έκτακτη εκπομπή μας εδώ για την κατάκτηση του κυπέλου από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος 2017, κέρδισε την ΑΕΚ 2-1 στο τελικό κυπέλλου που έγινε στον Βόλο. Μεγάλη βραδιά. Αφού έχω πει τη δική μας σήμερα, κάτσε από εκεί. Κάτσε καλεσμένος είσαι. Ναι, μπράβο. Έτσι κι αλλιώς είναι... Σαββατοκύριακο είναι, σε παρακαλώ. Σταύρος Κόλκας εδώ, παρόν. Μεγάλη μας τιμή, μεγάλη σας τιμή να ξέρετε. Όπου με ύπνο 3-4 ωρών ο μεγάλο δημοσιογράφος επέστρεψε από το Βόλο νηστικός. Ναι, ένα δράμα. Το φαγητό δεν βγήκε το μυαλό του στιγμή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο, είδε πράγματα, θαύματα, είδε πράγματα, άκουσε. Διαπίστωσα ότι μετά την πιζόλα που φάγαμε σκέτη το μεσημέρι, ναι. Δεν είχαμε φάει πρωινό. Είχαν περάσει 12 ώρες δηλαδή. Είχαν περάσει 12 ώρες και δεν είχαμε φάει τίποτα.
Αλλά ήταν εγκεφαλικό το πρόβλημα. Εσύ, το στομάχι μου έλεγε Καραγκιουζάκο. Δεν θα με εκπαιδεύει εμένα για να δει τον πόλεμο. Ναι, άμα του λέει όμω ο Πάοκ αυτά. Δεν ακούει. Δεν, λίγο ξεχνιόμαστε κανένα δίλεπτο. Δηλαδή θυμάσαι εκείνο που λέγε Καραγκιόζη, θα φάμε, θα πιούμε και νηστική, θα κοιμηθούμε. Παπάρια. Τελικά οι καντινιέρδες πήγαν στο Λευκό Πύργο που είχε μια αγωνία γενικώ στην πόλη. Ο αλήτης, ο ένας ο καντινιέρης, ναι. Στάθηκε και πρώτος. Πώς λεγότανε. Πώς. Ο Πόντιος, να τον δύο. Να πάρει κανένα μπαντσέτα 512 ευρώ. Ε? Κανονικά. Βγήκε το μεροκάματο λοιπόν. Πιστεύω βγήκε. Γιατί υπήρχε μια ανησυχία τα τελευταία χρόνια για τις καντίνες στο Λευκό Πύργο. Ναι, σου λέω, ήταν γέμισμα και ξαναγέμισμα, γιατί έγινε το ντου εκεί στην αρχή και μετά ήρθαν όλοι αυτοί από τον Βόλο που δεν είχαν φάει τίποτα και πέθανε όλα τα μούτρα. Δεν έχει δυο γεμίσματα κάνανε. Δεν έχει τίποτα να φας ερχόμενος από τον Βόλο. Ναι. Τα είχαν κλείσει και τις τουαλέτες, τα πάρκινγκ με τις τουαλέτες, ναι. Είχαν βάλει κόνους. Τι λέτε. Ναι, ναι, τα πάντα. Μάλιστα. Και τα μαγαζιά με φαγητό. Πήγαμε στο Λευκό Πύργο, όμως δεν έφαγα στο Λευκό Πύργο. Πήγαμε μετά. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Άντεξες. Δελικατέσεν, ναι, και χτύπησε τα δικά βαλά μου. Δεν είπαμε τίποτα για την επιστροφή και τον δρόμο και όλη την πορεία μας μαζί με το λεωφορείο της ομάδας. Εντάξει. Είχαμε και τον Άκη Λόγου, είχαμε και την Αγάπη. Είπαμε πολλά και διάφορα. Δεν είπαμε τίποτα για την σκέψη, την πολύ ωραία ιδέα να βγουν από τη νέα εθνική οδό. Να βγει το λεωφορείο του ΠΑΟΚ και να μπει στο δρόμο που οδηγεί στο μνημείο των Τεμπών. Το οποίο έχει λίγο μετακινηθεί, είναι αλλιώς διαμορφωμένο. Είναι λίγο έτσι διαφορετική πλέον η κατάσταση στο δρόμο για όποιον δεν έχει ταξιδέψει τελευταία με τις σύριγγες, που μπήκε ένας γνωστός. Σύριγγες, ναι. Κι όμως... Το σκέφτηκαν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πιστεύω οι ποδοσφαιριστές, βεβαίως για άλλη μια φορά, γιατί πρωταγωνίστησαν σε όλα οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και σε ανταλλαγή συθημάτων, και βρέθηκαν στο μνημείο των Τεμπών. Άρα η επιστροφή έγινε το παλιό δρόμο. Όχι, βγήκαν από την Εθνική Οδό και μάλιστα μετά για να ξαναβρούμε την Εθνική Οδό κάναμε ένα μισάωρο. Ναι, εκεί ήταν το κόμικο τραγικό της υπόθεσης. Θα περιγράψει ο συνάδελφος, είναι ειδικό σε αυτά. Εντάξει, μην είμαστε και εμείς τώρα, θα τα πούμε όλα αυτά, τα λέμε όλα. Σταματάει η ομάδα για κατούριμα, γιατί μετά το παιχνίδι πίνει μπύρα για να. Ναι, ναι. Πίνουν μπύρες. Το έγινε σταδιώδια μετά. Και πίνουν μπύρες, πίνουν μπύρες. Σταματάνε να κατουρίσουν. 10 λεπτά μετά, ξανασταματάνε. Λέει εδώ. Για το χοντρό τώρα, τι έγινε. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι μέσα στο σκοτάδι, και έτσι όπως έχει γίνει ο δρόμος, ναι. Ότι εκεί είναι το μνημείο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Και μετά την παίρνουμε χαμπάρι το μνημείο, βέβαια. Εκεί πέρα. Δεν έχει καθόλου φωτισμό. Φωτισμό, ναι. Τίποτα. Μηδέν. Δεν έχει καθόλου φωτισμό. Και ευτυχώς προλάβαμε να το καλύψουμε έτσι και μια φωτογραφία και ένα βίντεο. Γιατί είμαστε ικανοί να το διαβάζαμε σε εφημερίδες. Διαβάζαμε σε εφημερίδα μας. Ναι. Είμασταν ικανοί. Εύκολα. Φόρτσα σήμερα. Από το πρωί, ειδική συλλεκτική ιστορική έκδοση της Φόρτσα. Κανονικά σήμερα, Κυριακή 7 Μαΐου. Με όλο το ρεπορτάζ από την μεγάλη βραδιά του ΠΑΟΚ, την κατάκτηση του κυπέλου, με 40 σελίδες μόνο για τον τελικό του κυπέλου, για τον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση. Και αφίσα. Και αφίσα. Για να δούμε στην αφίσα, πρωταγωνιστές. Έλα, ο κορυφαίος στην αφίσα είναι ο Φώτης. Δες όλα τα πρόσωπα, όλα ο τα πάντα, πάντα έτσι, και δες το Φώτη. Ναι ρε φίλε, γιατί θέλει μαστραπάδες πολλούς. Θα χαμογελάσεις τον 20ο. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτή η θεότητα. Άλλη φωτογραφία ιδιαίτερη. Αυτός ο πιτσιρικάς φαίνεται. Πίσω φωτογραφίες. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν θα κάνουμε ανάλυση το ξύλο. Εμένα πραγματικά, δηλαδή ήταν εντυπωσιακό. Όχι, θα μας πεις πρώτα απ' όλα, θα μας εξηγήσεις αυτή την τακτική πολλών μέσων ενημέρωσης να αποκρύπτουν το ένα κομμάτι της μιας φάσης και να παρουσιάζουν μόνο το δεύτερο κομμάτι της ίδιας φάσης. Και έχω και φωτογραφίες, να σας δείξω. Θα τις μουσιεύσω. Και εγώ την έχω. Ποια είναι πιο αμφισβητούμενη στιγμή. Αυτή εδώ, θα το πεις, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά οκ. Okay. Αυτή εδώ είναι πιο αμφισβητούμενη, όπου πράγματι το μισό πόδι λίγο και με τη γραμμή. Ο κόλλος του Ενρίκε. Ναι, 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 ναι.
είναι εκτεθειμένος. Είναι και η ωραία, ναι. Αυτή είναι πιο αμφισβητούμενη ή αυτή εδώ η φωτογραφία, την οποία επίσης θα δημοσιεύσουμε λίγο μετά. Εδώ, πολύ ωραία φωτογραφία. Από την Κυρκή δεν τράβηξε το παλικάρι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δες εδώ, ναι. Το κράτημα στον Κρέσπο. Παρατεταμένο, έτσι, καμία σχέση με την μπάλα ο αμυνόμενος. Μα και από το replay φαίνεται και από την... Πού είναι το replay, πού το είδες. Όταν ξεκινάει η φάση, όταν ξεκινάει, δείχνει το replay, παιδί, στη μετάδοση και όταν δείχνει που... Το πάγωσε εκεί. Όχι, δεν το πάγωσε. Γιατί είναι μεγάλε. Για ποιο λόγο. Και μετά από ένα δευτερόλεπτο έχει τη γραμμή έτοιμη. Δες εδώ φωτογραφία από το πλάι. Όχι, μα είναι ξεκάθαρο κράτημα. Δεν... Δηλαδή τον έχει τραβήξει και τον έχει ρίξει κάτω. Δεν το συζητάμε. Μπράβο. Δηλαδή η μία γιατί προβάλλεται τόσο έντονα στο 100-0 και η άλλη είναι κρυμμένη. Για ποιο λόγο. Γιατί είσαι ο Χαλίφης. Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε από εδώ και το εξής σε αυτό το κομμάτι. Γιατί καταλαβαίνω εγώ ότι είχαν ικανομάθει τόσα χρόνια να τα μοιράζονται μεταξύ του. Και να σου πω, εγώ βγάζω την ΑΕΚ εκτός από αυτήν την ιστορία. Εντάξει, η ΑΕΚ έχει, λογικά έχει έναν εκνευρισμό. Ναι. Εντάξει, έχασε ένα κύπελο, ρε φίλε, με ένα goal offside αυτό μένει. Τι λέει. Ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά, όπως το λέμε. Ναι. Εδώ είναι και οι δύο φάσεις και οι δύο φωτογραφίες. Όχι, θα τις ανεβάσουμε σε θέμα, λίγο και στο ΠΑΟ 24. Είναι δεδομένο. Κάτσε να δεις και εγώ τώρα μου στείλω μια φωτογραφία. Που είναι πάλι το offside, ρε παιδί μου, το οποίο είναι την ώρα που φεύγει η μπάλα. Κάτσε, να το βάλουμε και στο Facebook. Να το βάλουμε και στο Facebook. Βεβαίως, και θα κάνουμε γκάλο. Ποια είναι τελικά πιο αμφισβητούμενη φάση. Και γιατί η μία υπερπροβάλλεται και η άλλη θάβεται. Για ποιο λόγο. Υπάρχει ένας λόγος στη σύγκριση γιατί για άλλους είμαστε Μούγκα και για τον ΠΑΟΚ βγάζουμε μένος. Υπάρχει ένας λόγος που έχει να κάνει με τη δημοκρατία που δεν τηρείται σε μερικές περιπτώσεις και με τον εκφοβισμό και με τις απειλές. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει για τον ΠΑΟΚ. Άλλοι που δεν τηρούν δημοκρατικές έτσι διαδικασίες καταφέρνουν και έχουν ένα ποσοστό, όχι όλους, έχουν ένα ποσοστό στη Μούγκα. Έχουν ένα ποσοστό τρομαγμένο και αμίλητο. Αυτό γίνονταν. Δεν είναι έτσι. Ας βγει κάποιος να μας πει από το χώρο. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, στο Facebook. Οι δύο φωτογραφίες. Εδώ. Γράφουμε τώρα, ζωντανά. Τελικά, ποια είναι η αμφισβητούμενη φάση. Αμφισβητούμενη φάση και ποια η καθαρή παράβαση. Αυτό που λέει και ο φίλος που έχει στείλει μήνυμα 128. Ναι. Ναι, καλά. Ναι, επειδή πλέον με το YouTube είναι πολύ εύκολο να το βρεις. Εγώ ως παλήθεια δεν το θυμόμουν. Ωραία, δεν το θυμόμουν ναι. το τελευταίο. Αλλά με το YouTube πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε 1-2 λεπτά να αποδομήσει το οτιδήποτε, έτσι. Και από χθες έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ τον γκολ του Λιμπερόπουλου. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Πρώτη θα να κηρυχτούμε και στο μάτι θα τους μπούμε. Έλα, Νίκο. Έλεγα ότι το γκολ του Λιμπερόπουλου κυκλοφόρησε χθες, μετά κυκλοφορούσε πάρα πολύ δεξιά και αριστερά. Και όντως, δηλαδή, έχει περισσότερο, δεν το θυμόσαι τώρα, ένας τελικός, 3-0, ωραία, τότε, αλλά έχει ανοίξει το σκορ με εκείνο τον γκολ, τότε. Η ΑΕΚ, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ παλιά, το 2011, να θυμάμαι καλά, εκείνος ο τελικός, με το offside γκολ του Λιμπερόπουλου. Έριξε 3-0 και το παιχνίδι και εκείνος ωραίος τελικός ήταν. Εκείνος ήταν και με τον κόσμο γύρω-γύρω, ναι, στη ναι. Εκείνο ήταν πολύ ωραίο. Θα το έχουμε ζήσει. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, συνάλεφε, τι έλεγες. Έλεγες για την παρουσίαση των θεμάτων. Ο τρόπος που παρουσιάζουν το θέμα του τελικού χθες, εντάξει, είναι ξεκάθαρα συμπλεγματικός. Γιατί απλώς όταν θέλεις να το παίξεις, τέλος πάντων, ότι εσύ είσαι σοβαρός και έγιναν όργια και το ένα και το άλλο, για μία φάση.
που εγώ σου λέω, μπορώ να σου δω τέσσερις που ο Κομίνης παίζει ΑΕΚ ξεκάθαρα και η μία σημαντική του Κρέσπο. Για μένα είναι σημαντικές και οι άλλες τρεις, γιατί ξέρω ποδόσφαιρο και ξέρω πώς είναι σε ένα σφιχτό παιχνίδι σε τρεις φάσεις. Στη φάση, παρένθεση, στη φάση του Κρέσπο που λέμε, δεν ξέρω αν Δημήτρη εδώ στο screenshot έχεις και τον Κομίνη, γιατί ο Κομίνης είναι μπροστά ακριβώς στη φάση, έτσι. Δεν είναι ότι είναι μακριά, είναι μπροστά ακριβώς. Ναι. Υπάρχει η μία φάση που ο Πρίγιοβιτς κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και είναι έτοιμος να την πετάξει στον Τζάρμα που είναι μόνος στα δεξιά. Μόνος, ρε. Δεν υπάρχει μαρκάρισμα πουθενά. Και δίνει και καλά φάουλ ότι χτύπησε ο Πρίγιοβιτς τον Βράνιες, που ο Πρίγιοβιτς δεν παίζει με αγκώνα και φαίνεται ότι δεν του έχει κάνει τίποτα, γιατί σηκώνεται απευθείας ο Βράνιες. Δεύτερον, είναι η φάση που διεκδικεί ο Βράνιες με τον Τζάρμα μέσα στην περιοχή. Συγκρούονται, προλαβαίνει ο όμο με όμο. Προλαβαίνει ο Βράνιες να ακουμπήσει την μπάλα και την παίρνει ο Πρίγιοβιτς και μπαίνει μόνος από τα δεξιά για να τη σπάσει τον Μπίσεσβαρ. Και η τρίτη φάση είναι ένα κλέψιμο του Τσίμιρος ψηλά που βγαίνουμε 3 με 3. Προς το τέλος. Ναι. Πριν το δεύτερο. Ωραία. Ναι. Είναι τρεις φάσεις που εμείς που ξέρουμε ποδόσφαιρο και ξέρουμε πότε ένας διαιτητής θέλει να καθαρίσει για κάποιον, είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που κάνει ο Κομίνης, αλλά κατά ψήματα τον πιάσαμε. Ωραία. Και είναι και η φάση του πέναλτι, βέβαια, που δεν τη δίνει ο Κομίνης, ο οποίος μισεί τον ΠΑΟΚ, τα έχω γράψει αυτά και παλιότερα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνει στο Χαριλάου. Δείχνει έναν άνθρωπο συχαμένο, αν μη τι άλλο. Είναι έξυπνος όμως. Έχει αλλάξει λίγο συμπεριφορά εδώ και 1,5 χρόνο που κατάλαβε τι γίνεται. Είναι από τους πόνιρο αυτούς είναι. Πονηρόβλαχος, ναι. Ναι. Όχι με καταγωγής, γιατί είχα και μια συζήτηση με έναν φίλο εκεί. Ότι είναι βλάχος στην καταγωγή και μπορείς να του λες αλλιώς, αν είναι εύκολο και τέτοια, φίλο μου, και με το πολύ ευγενικά. Είναι πονηρό κοκκινομάγουλο. Ναι. Πέτυχα τον Παοξή Ματζούκη. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι στα μίντια ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ΠΑΟΚ είναι εχθρικός. Δεν είναι δηλαδή αντικειμενικός σε καμία των περιπτώσεων. Υπάρχει ένα goal of sight, αλλά θα έπρεπε να καταγράψει τα πάντα για να είσαι δίκαιος και αντικειμενικός. Δεν είναι αντικειμενική απέναντί μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό. Τους χαλάει το ότι. Και δεν το κάνω εγώ το μακεδονομαχηλίκι και έτσι. Τους χαλάει ότι υπάρχει κάποιος. Μακεδονομαχηλίκι, ρε. Ναι. Το βλέπεις. Τι. Ναι, δηλαδή αυτό. Δεν το βλέπουν όλοι αυτό το πράγμα. Σιγά, τι είναι μακεδονομαχηλίκι. Τους χαλάει ότι βγάζεις γλώσσα και αυτή η γλώσσα έχει και αντίκρισμα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο περνάει στον τούκο. Και αφού. Έχει ανακοίνωση της ΑΕΚ. Ναι, η ΑΕΚ σου λέω μπορεί να πει ότι θέλει. Τι λέει. Στημένος ο επόπτης. Τα ίδια. Έχουν άλλη νοοτροπία για το Στημένος. Με το ζόρι δηλαδή, ακόμα και το ένα λάθος είναι στήσιμο και πρόθεση κτλ. Έχουν άλλη αίσθηση. Κώστα, που είδα από την ΑΕΚ χθες είναι ότι δεν ελέγχει τους βαλούς της. Σε καμία την περίπτωση. Δεν πρέπει να έχουν σύνδεση οι ΠΑΕ και οι βαλοί. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Στο Κυριακάτικο ΠΑΟΚ 24, το θέσουμε έτσι. Φάγαμε το μοσχοβούτι για πλάκα. Σας ξαναλέω, μέχρι τις 2 φιλοξενήστε να ξέρετε. Μετά τις 2 πείτε τι θέλετε. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι ψάχνω αστυνομικούς διευθυντές χθες τα πάντα. Δεν υπάρχουν πιθανά. Αυτό τα έχετε πάρει χαμπάρι. Ναι, ναι. Εκείνη η γέφυρα στο μεταξύ. Πώς την είδατε, η γέφυρα της UNICEF που ενώνει τον κόσμο και. Πώς δεν το είδατε. Τι σκέψη ήταν αυτή που το έκανε το γήπεδο. Τι ωραία έτσι σκέψη ήταν αυτή η γέφυρα. Δηλαδή, όταν το έκανε, ας κάνω και μια γέφυρα να ενώνεται έτσι να μπορούν να πηγαίνεις από μια πλευρά του γηπέδου στο άλλο. Να μην ενοχλείς αυτό που κάθεται εκεί, να πηγαίνεις από πάνω. Μην το κατατράβανε κάτι τέτοια γέφυρα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο ξύλο για μια ώρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Η γέφυρα αυτή που βλέπουμε εμείς τηλεοπτικά τέλος πάντων με τις φωτογραφίες. Είναι μέσα στο γήπεδο. Ναι. Είναι. Εγώ που μπαίνω στην κερκίδα, εγώ που μπαίνω στην κερκίδα, ναι. Δεν πάω από αυτή τη γέφυρα, σωστά. Μπαίνω όχι. Από τη θύρα κανονικά. Δεν είναι δηλαδή ότι μπαίνεις από εκεί και κατεβαίνεις κάπου. Πρέπει να στους να το καταλάβεις. Έχεις ένα στυλό. Στυλό. Ένα δημοσιογράφο να πρέπει να. Είναι τα πάνω διαζώματα που ενώνονται με αυτή ναι. Τη γέφυρα. Ναι, δεν είναι. Θα σας το δείξω. Δεν είναι. Είναι. Δεν μπαίνεις από εκεί για να πας κάπου, απλά ενώνονται. Όχι, τα... υπάρχει μία γέφυρα για να μπορούν τα παιδιά πλακώνονται με καλή θέα. Να βλέπεις. Εδώ, να είναι καλό το κάτω μέρος του πετάλου. Ναι. Εδώ, το πάνω μέρος του πετάλου. Και αυτό πέταλο. Το πάνω διάζωμα δηλαδή. Ναι. Okay.
Το ίδιο και από εδώ. Ναι. Εδώ στη γωνία, στη γωνία υπάρχει μια πόρτα, μια διέξοδο, μια δίωδο και η γέφυρα που ξεκινάει. Και από εδώ σκαρφάλωσε ο πρώτος κουκουλοφόρος της ΑΕΚ, ο παδός, που 5-10 λεπτά πηγαίνει, έρχονταν και πετούσε αντικείμενα, πυρσούς κτλ. Στου αξίδε. Ναι. Από κάτω, σε κάτω διάλογο. Ένας πήγε. Ένας. Ναι. Μετά πήγαν άλλοι 2-3. Ναι. Και μετά από κανένα δεκάλεπτο το πήραν χαμπάρι και οι απέναντι. Ναι. Και επίδειξαν και άρχισε το. Η αστυνομία ήταν εδώ. Η αστυνομία ήταν από κάτω ακριβώς. Την τώρα μια απόσταση 5 μέτρων. Ναι. Και παρακαλούσε. Δεν είχε δίωδο. Θα φύγει ο μαλάκας, δεν γίνεται. Δεν είχε δίωδο από εδώ. Ο μόνος τρόπος ήταν από εδώ. Έτσι. Να μπουν στο πέταλο. Ναι, ναι, ναι. Το κάνανε μετά από μισή ώρα όμως. Μισή ώρα. Μισή ώρα. Μισή ώρα ήταν το. Το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι. Μετά είχε διάλειμμα που πήγαν το time out και μετά ξανά άρχισε άλλη μισή ώρα. Φίλε, τόσο ξύλο. Πραγματικά, επειδή είχαν καιρό να βρεθούν, καλύφθηκαν για 20 χρόνια. Δεν πρόκειται να δούμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μετά δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει άλλο ξύλο. Μα γι' αυτό εγώ τα έλεγα και στον αέρα. Εντάξει, εκτονώθηκε η κατάσταση. Λέω, okay. Ναι, δεν. Θα γίνει το παιχνίδι. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ο το βράδυ τι είδες, τα ξημερώματα μάλλον, στην υποδοχή. Τα φαοξάκια πάνω στο λεωφορείο. Εγώ περίμενα να έχουμε ένα δράμα ότι. Θα πέσει κάποιος. Θυμάσαι τότε στο κύπελο που έπεσε ο Βάρντα π.χ. και έσπασε το κεφάλι του και έμεινε 5 μήνες. Θα πέφτει πάνω σε κανέναν άλλον, εντάξει. Α, όχι, ήταν ικανό να βρει κενό. Ο Βάρντα συγκεκριμένα. Τον είδα γιατί ήταν πιο κοντά, πιο πλάγια ήταν στο λεωφορείο. Που δίνανε συνθήματα. Ναι, αφού τα ξέρουν. Πέλκες, Κίτσιου, Αθανασιάδης και. Βαρέλα. Και οι ξένοι. Το σκηνικό που σήκωσαν το Σαββίδι για να τον βγάλουν από το παράθυρο, το πέτυχες. Εκεί να δεις. Ωραίο. Τόσο που δεν έβλεπες για το πες. τι να σου πω, εντάξει, δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο 60 χρόνια, πόσο είναι. Τι λες, δε, άγγελος μου, 60 πρόεδρα. 60 είναι. 55. Σύμπνο. 56 ήταν την προηγούμενη φορά που... Κατεβαίνει. Έπρεπε κάποιος να τον πιάσει από πάνω και να τον σηκώσει. Τον πιάσανε με φοβερή λαβή. Παιδιά, έχει έναν ο οποίος... Αυτός με τη σημαία προσπαθώ να δω, λοιπόν. Αυτός με τη σημαία, για να φτάσει στο πούλμαν και να ανέβει, το πήρε όλο ευθεία μέσα από τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ότι να περάσω λίγο να... Δηλαδή πήγαινε έτσι και σε κάποια φάση... Εν τω μεταξύ πήγαινε... Όχι, όχι. Ήταν ένας άλλος που ανέβηκε μόλις έφτασε η ομάδα στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν. Πήγαινε έτσι, ευθεία του έπαιρνε όλου παραμάζωμα και ξαφνικά ήταν έτσι. Δεν έπρεπε προ και ξαφνικά έκανε πάνω στο πούλμαν. Έτσι είναι το τσακαλάκι. Και στον Αλφα. Ναι, ναι, μόνο το offside. Μόνο η σέντρα, όχι το πέναλτι. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Θυμίζουμε, εδώ είμαστε με ΠΑΟΚ 24. Εδώ σήμερα μαζί και με τη Φόρτσα, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Για αυτή την ειδική έκδοση, την Κυριακάκη, την Κυριακάτικη της Φόρτσα. Την ιστορική, ρε φίλε. Με το που βγήκε η Φόρτσα από άκουπηρε το κύπελο. Με το Γιαννίδη, γλυκάθηκε ο Γιαννίδη. Τι διαφήμιση το έχουμε κάνει, ρε, τον τζιπ. αλήθεια το λέω, είναι η πιο έξυπνη, η πιο επιτυχημένη και η πιο αποδοτική διαφήμιση ever. Τι. Όλος ο κόσμος που μας έβλεπε, που μας συναντούσε στο δρόμο κτλ. Ήξερε ότι έχουμε. Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 2 Κυριακή 7 Μαΐου 2017 ζωντανά στον Λίμπερο με τον ΠΑΟΚ Κυπελούχο Ελλάδας μετά από αρκετά χρόνια. Επικοινωνείτε και με μηνύματα, γράφετε θέμα, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Σήμερα και με Φόρτσα, όπως είπαμε από το πρωί, συλλεκτική ιστορική έκδοση της Φόρτσα, η οποία στο πρώτο χρόνο της έκδοσής της μπορεί να πανηγυρίζει και αυτή για το κύπελο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Δεν σε επίπεδο πολιτικής τώρα, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε και διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε στη γραμμή μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, διευθυντή, πού είσαι. Καλημέρα, όλα καλά. Είναι ο ορισμός της δράσης, καλύτερα δεν γίνεται, νομίζω. Καλύτερα δεν γίνεται, από όλες τις πλευρές. Δημήτρη, για σένα ήμουν 100% σίγουρος ότι θα ξυπνήσεις και θα είσαι σε πάλξη. Ναι, 11 η ώρα, ναι, εντάξει, καλά ήταν. Ωραία, ωραία.
Άκουσα μια τρίτη φωνή, γιατί τη δεύτερη φωνή θα μιλήσω μετά. Η τρίτη φωνή ποιος είναι, ο Γρηγόρης? Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Νίκο, και για σένα σίγουρα, σήμερα θα ξυπνήσεις. Ο Σταύρος, δύο τινά, ή δεν κοιμήθηκε, ή στείλατε κόσμο και τον πήρε από το σπίτι. Και θα σου πω τι έγινε ακριβώς. Ο Τζομπατζόγλου δεν πήρε καφέ και δεν είχε εδώ γύρω καφέ. Και με πήρε 12:41, γιατί θυμάμαι την τραυματική στιγμή. Εντάξει, για να με ξυπνήσει να του φέρω καφέ. Δεν ξύπνησε, Κώστα. Δεν ξύπνησε. Ναι, αν νομίζεις ότι. Δεν ξύπνησε. Όχι, η αλήθεια είναι. Κοίταξε, θα σου πω, Δημήτρη, το τελευταίο διάστημα διαπιστώνω, επειδή προφανώς πέρασε τα χρόνια, γέρασε ο άνθρωπος. Ναι. Σηκώνεται από τις 9:30 είναι ναι, γρήγορα. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Δεν λέω κανένα ψέμα. Ο άνθρωπος ξυπνούσε στις 12:05 και καλά έκανε. Ναι. Γιατί τα βράδια του μελετούσε. Την παγκόσμια ιστορία. Εννοείται, δεν καλά τα λέω. Κώστα, πώς πέρασες χθες? Χθες πώς πέρασα? Κοίταξε, ήταν, αν εξαιρέσουμε αυτή την ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκλημάτισε για μένα προσωπικά η αστυνομία, ήταν όλα καταπληκτικά. Θεωρώ ότι νομοτελειακά ο ΠΑΟΚ οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια για να φτάσει στο σημείο να κατακτά τίτλους και να τους κατακτά αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Δεν είναι τυχαίο, κατά την άποψή μου, ότι η ομάδα χθες έδειξε την αρματερότητά της σε όλα τα επίπεδα, στέρισε από τον εαυτό της ένα θρίαμβο αγωνιστικό, κατέκτησε το κύπελο χωρίς έτσι, ένα εμφαντικό σκορ, μια εμφάνιση την οποία θα τη θυμόμαστε για χρόνια και αυτό γιατί έγινε ένα λάθος. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ακόμα και με το λάθος αυτό κατάφερε σε ένα οργανισμό, σαν ομάδα, γιατί έχει γίνει ομάδα, να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου και παράλληλα, επαναλαμβάνω, με εξαίρεση εκείνη την ώρα, έδωσε ρεσιτάλ οργάνωσης σε ό,τι αφορά τον οργανισμό, την παρουσία του οργανισμού στον Βόλο. Δεν είναι τυχαίο. Και ίσως ήταν παρόντες όταν οι παρατηρητές του αγώνα έδιναν συγχαρητήρια για την παρουσία του ΠΑΟΚ, για την παρουσία του κόσμου, για την οργάνωση, για το πόσο μπορούσε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός να ελέγξει την κατάσταση, με εξαίρεση τη διαδικασία που είδαμε, που ζήσαμε και δεν θέλω να την καναζήσω, οπότε δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό που είδα για μία ώρα, λόγω της εγκληματικής αμέλειας της ελληνικής αστυνομίας, της διεύθυνσης Θεσσαλίας. Πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε κάτω μπροστά. Η παιδί του ΠΑΟΚ ήταν μια χαρά και εμφανίστηκαν από πάνω, δηλαδή δεν ήταν ότι ξεκίνησαν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα εγώ. Δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή, αυτό αν συνέβη με πριν από μερικά χρόνια, οι οπαδοί του θα γινόταν μακελιό εκεί πέρα. Και όμως δεν έγινε. Συγκρατήθηκαν, προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση, την έλεγξαν και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι το τέλος είχαν μια υποδειγματική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν είχε οργάνωση. Η ΑΕΚ είχε ένα χυμαριό, κυριολεκτικά χυμαριό. Δεν το λέω εγώ, δηλαδή το βλέπαμε, αλλά άλλο να βλέπεις κάτι και να βγάζεις συμπεράσματα και άλλο να το εισπράττεις από τους ανθρώπους της ΕΠΟ, από τους διοργανωτές του Δήμου Βόλου, από τους παρατηρητές. Ότι, από τις προηγούμενες ημέρες. Και από τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Άψογα όλα. Συμμετείχε στο τελικό εμπράκτος, προσπάθησε μαζί με την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει ούτε κατά το 10% την οργάνωση του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι για να όταν λέμε ΠΑΟΚ, προσπάθησε να διοργανωθεί ένας τελικός, διοργανώθηκε και αν η αστυνομία είχε φροντίσει να φυλάξει τα δύο ευαίσθητα σημεία στα οποία θα μπορούσε να συναντηθούν οι οπαδοί, θα ήταν όλα άψογα. Δεν έγινε το παραμικρό, δηλαδή 90 λεπτά σε ένα γήπεδο μετά από τέτοια γεγονότα, δηλαδή έπεσε ένα μπουκάλι. Και αν έπεσε ένα μπουκάλι, ας πούμε αυτό. Και υποκλήσεις στα επίσημα από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θεωρώ, δεν ξέρω παιδιά αν έχετε την άποψη, ότι στο Βόλο δεν ήρθαν για το τελικό. Σε μένα τουλάχιστον έδωσαν την εντύπωση ότι στο Βόλο ήρθαν, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αφηνιασμένη. Και με μια πολύ παράξενη εικόνα στην κερκίδα τους, η οποία δεν ήταν γεμάτη, δηλαδή είχε τόσες άδειες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, υπήρξε μια διαρροή ότι έφυγαν διαμαρτυρόμενοι οπαδοί της ΑΕΚ για όσα συνέβησαν. Μα αφού τα προκάλεσαν, τι έφυγαν διαμαρτυρόμενοι για όσα έζησαν. Ναι. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως η νοοτροπία της ομάδας μετά από τα χρόνια ταλαιπωρίας στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ και δεν ξέρω εγώ τι, έχουν δημιουργήσει ένα κόμπλεξ, ένα κόμπλεξ κατωτερότητας στον κόσμο που έβλεπες ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ πήγε για να δει ποδόσφαιρο, ακόμα και οι πιο θερμόιμοι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν να δουν ένα τελικό με την προσδοκία, με την αισιοδοξία ότι το κατακτήσει η ομάδα τους
και να οργανώσουν την κερκίδα τους. Μέχρι εκεί και οι οπαδοί της ΑΕΚ ήρθαν, ίσως επειδή πέρσι ο τελικός ήταν και κλεισμένο των θυρών, ίσως επειδή τους έχουν λείψει τα μεγάλα γεγονότα. Και, ναι, πήρε το κύπελλο πέρσι η ΑΕΚ, αλλά δεν το πήρε με την παρουσία του κόσμου της. Αυτός ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε στις Λαμίες, στα χωριά που το διάλο παίζανε για δύο χρόνια. Και εμφανίστηκαν στον Βόλο να κάνουν κάτι που δεν ήθελαν και αυτοί ακριβώς τι ήθελαν να κάνουν. Δεν ήθελαν πάντως για να πει για να πούνε ποδόσφαιρο. Κώστα, από όλα όσα έζησες χθες κυρίως, μια σκηνή, μια στιγμή που σου έμεινε χαραγμένη και θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό, ποια ήταν? Εντός γηπέδου, εκτός γηπέδου, στην επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Το γεγονός, είναι κάποια γεγονότα τα οποία σε μένα προσωπικά μου προκαλούν τη συγκίνηση. Το γεγονός ότι έδωσαν, χωρίς να είναι αρχηγός ο Αθανασιάδης, το έδωσαν το κύπελλο για να το σηκώσει. Ναι. Αυτό δείχνει... ναι. Πολύ αυτό ιδιαίτερο, ομάδα, πολύ ιδιαίτερο. Αυτό σε μένα δείχνει ομάδα. Αυτό σε μένα δείχνει ότι αυτό το σύνολο γίνεται ομάδα. Ο Αθανασιάδης δηλαδή... πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο με αυτό που έγινε. Ξέρεις τι είναι να είσαι ο Αθανασιάδης και να σου λένε ότι Στέφανε πάνε να το πάρεις το κύπελλο, είσαι το σηκώσεις. Ένα γκολ έβαλε στο Πανεπιστημιακό, μου φαίνεται φέτος το κύπελλο. Δεν έβαλε άλλο. Ναι, ναι. Χωρίς να είναι. Πάρτε εσείς ένα. Επίσημα στην τετράδα. Και... χωρίς να είναι επίσημα στην τετράδα. Δεν είναι στην τετράδα. Όχι. Πάρτε το Στέφανε να το σηκώσεις. Ο Πάοξ κάνει στάση στα Τέμπη, ναι, και τιμά τα χαμένα του παιδιά. Ο Πέργιοβιτς πηγαίνει με το παντελονάκι του Γλύκου να κάνει δηλώσεις σε ένδειξη στήριξης στον τερματοφύλακα. Είναι τρία στιγμιότυπα τα οποία δείχνουν, αντικατοπτρίζουν τον ΠΑΟΚ που έχω στο μυαλό μου. Mm-hmm. Αυτό το ΠΑΟΚ στο μυαλό. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Τη χωρίσω την στάση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος εντάξει θεωρώ ότι το πρώτο θα του μείνει αξέχαστο. Τον είδα χθες το βράδυ στο Λευκό Πύργο, όταν φώναζαν το όνομά του να πέφτει στα γόνατα πάνω στο λεωφορείο, στον ουρανό του λεωφορείου και να ευχαριστεί τον κόσμο. Και εκείνη τη στιγμή για δευτερόλεπτα ξέχασα το ΠΑΟΚ και πελούγος Ελλάδας και σκέφτηκα το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Επειδή είσαι και λίγο μεγαλύτερος σε ηλικία και σαφώς ναι, πιο παλιός στο χώρο, τέτοιου είδους πώς να το πω, υποδοχή, επιστροφή στην πόλη για τον ΠΑΟΚ έχει ξαναγίνει για να κατακτήσει, για να πανηγυριστεί τρόπαιο. Και το ένα ήταν πιο πολύ. Και το ένα ήταν πιο πολύ. Αλλά ήταν την επομένη. Το ένα ήταν την επομένη. Το αεροδρόμιο. Σαν να μπήκαν στην πόλη οι Ολυμπιονίκες. Ναι, γιατί από το αεροδρόμιο μέχρι το Λευκό Πύργο. Ολυμπιονίκες, τον Ολυμπιακό Νίκης. Σαν το. Ήταν σε όλο τον δρόμο, σε όλη τη διαδρομή είχε κόσμο μέχρι το Λευκό Πύργο. Σωστά. Ήταν τρομερό. Απλά χθες η διαφορά είναι ότι είναι και αυτή τη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πήρε το κύπελλο και το έφερε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ήταν η συγκυρία της τέλεσης του τελικού στο Βόλο και από το Βόλο στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό το κομβόι της νίκης που θα θυμάται τη χθεσινή βραδιά σαν την απαρχή της αυτοκρατορίας που χτίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί χτίζει αυτοκρατορία ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν χθες, Κώστα, σε που σε διακόπτω. Φαντάζεσαι να παίζαμε πόσα παιχνίδια σε ουδέτερα, τα κύπελλα τα παίζαμε σε ουδέτερα, πόσα θα είχαμε παραπάνω. Χθες ήταν το πρώτο αυτό ουδέτερο. Έλεγα, παιδιά, αυτό λέω, ρε παιδιά. Δηλαδή, στην πολύχρηση ιστορία του ΠΑΟΚ έχει παίξει ένας ολοτελικούς. Από αυτούς κάτω τους έχασε γιατί δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός. Και τους έπαιξε όλους στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους μισούς τελικούς να τους έπαιζε στο Καθατζόγλιο. Όχι εδώ, στο Καθατζόγλιο. Δεν θα είχε 5 κύπελλα, θα είχε 15. Mm-hmm. Τους μισούς. Δηλαδή, δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να νιώσουν ποδοσφαιρικά, δεν μπορούν να μιλήσουν ποδοσφαιρικά, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και να σας πω και το εξής, είμαστε οι μόνοι σαν δημοσιογράφοι που λέμε ότι το γκολ ήταν offside. Θα το έλεγαν αυτό παδί, δημοσιογράφοι, συγγνώμη, του Ολυμπιακού μετά τον τελικό, μετά τον Αστέρα Τρίπολης μας έλεγαν με ένα χέρι του Μανιάτη. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, δεν λέει κανένας από τους υποτίθεται παιδιά αντικειμενικούς ότι υπάρχει ένα καταφανέστατο πέναλτι στον Κρέσπο πριν το offside. Δηλαδή είναι τόσο εξόφθαλμο το πέναλτι που δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς ούτε ο επόπτης ούτε ο βοηθός. Αν γινόταν στην περιοχή μας αυτό, ο Κομίνης θα πήγαινε, θα έδειχνε τη βούλα και μπορεί να έσκυβε τη φιλήση κιόλας. Εντάξει. Μα έχει δίκιο, έτσι είναι. Δηλαδή τέτοιο πέναλτι το οποίο ομολογώ, θέλω να είμαι ειλικρινής, την ώρα του αγώνα δεν το κατάλαβα. Η ένταση
το γεγονός. Πήγε το γκολ, το χαζέψαμε. Εντάξει, τα είσαι πρώτη. Δεν είδαμε το πέναλτι, δεν το είδα. Και γίνεται προσπάθεια απόκρυψης τώρα. Μα έγινε προσπάθεια απόκρυψης. Και βλέπεις ότι οι αντικειμενικοί ανά την Ελλάδα θέλουν να πούνε τι, ότι έγινε ένα λάθος. Ωραία. Δεν έγινε, δεν προηγήθηκε ένα λάθος. Προηγήθηκε το λάθος, δεν ακολούθησε. Να πάει στη βούλα πέναλτι. Να το εκτελέσει ο πρίγκιπας, το χάσει. Πάμε στην παράταση. Άμα το βάλει όμως. Ναι. Κώστα. Στα 90 λεπτά, ποια φάση έκανε η ΑΕΚ. Ποια φάση έκανε η ΑΕΚ. Ποια. Δυο σουτ. Και αυτό ήταν όλο. Ένα σούτ του Χρυστοδουλόπουλου είχε κάποιες προϋποθέσεις. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν φάσεις. Ναι, φάσεις. Τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα. Έπαιζαν δύο ομάδες. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγες ότι παίζει, ότι δεν μπορεί να το χάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην ΑΕΚ αντιλαμβανόντουσαν ότι το παιχνίδι τελειώνει με κυπελούχο Ελλάδα στον ΠΑΟΚ. Ήταν νομοτελειακό ότι θα συμβεί σε σχέση με την εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή, δεν υπήρξε ένα καλό δεκάλεπτο της ΑΕΚ να πω 60 με 70 όπου ΠΑΟΚ έχασε το ρυθμό, έχασε τον έλεγχο. Η ποιότητα ήταν τεράστια. Τεράστια διαφορά ποιότητα παιχτών. Κώστα, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη συλλεκτική έκδοση της Forza. Είσαι ο διευθυντής της εφημερίδας. Αν θες να μας πεις. Αυτή η εφημερίδα τώρα, επειδή πρώτη φορά μιλάω στον Τίπερο, ναι. Αυτή η εφημερίδα, παιδιά, δεν έχει διευθυντές. Εντάξει, εσύ ήγησε της προσπάθειας, εσύ έχεις την ευθύνη της έκδοσης, εσύ οργάνωσες όλο αυτό που έγινε και χθες. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει τίποτα στον κόσμο. Τίποτα. Όλες οι προσπάθειες όταν έχουν επιτυχία οφείλονται στην ομαδικότητα, στο πνεύμα των συνεργατών που ασχολούνται με κάτι. Και αυτό οφείλεται σε σένα, Δημήτρη, στον Σταύρο, στον Γιώργο, στον Κουβατζίδη, στον Νίκο Τζαρά, σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή την ομάδα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια εφημερίδα που να αλλάξει τα δεδομένα χωρίς εκδότες, χωρίς αφεντικά, χωρίς ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν συμφέροντα επιχειρηματικά ή εκδοτικά. Δημοσιογράφοι έκαναν ένα εγχείρημα που κάθε εβδομάδα αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο από τον κόσμο. Γιατί έχουμε αυτή τη διαφορετικότητα να δημιουργήσουμε μια εφημερίδα που δουλεύεται καθημερινά επί μια εβδομάδα για να είναι μεταϊντερνετική. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα στην Ελλάδα. Είναι το λάθος που έκαναν τα έντυπα. Ναι, είναι το λάθος που έκαναν τα έντυπα, γι' αυτό λυγίζουν τα περισσότερα. Και παράλληλα έχει και τη διαφορετικότητά της. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γράψει αυτό που θέλει να επιχειρηματολογήσει και ο κόσμος να κρίνει ποιο είναι το σωστό, ποιο δεν είναι το σωστό. Αυτή η προσπάθεια είναι στηριγμένη στην ψυχή όλων των συντελεστών και αυτοί από εκεί αντλούμε δύναμη για να προχωράμε. Βγήκε μια έκδοση με το μεγαλύτερο επιτελείο της Forza στο Βόλο, ναι. Και όμως βγήκε μια εφημερίδα εκπληκτική από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα αφιερωμένη στο τελικό. 40 σελίδες. Ναι, δεν υπάρχει. Όποια και εφημερίδα και να πάρεις, δεν θα το βρεις. 40 σελίδες να έχει σήμερα εφημερίδα, πάω από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία, μία προς μία επιλεγμένες φωτογραφίες και κείμενα για τα γεγονότα και για όσα συνέβησαν. Αυτό είναι μια επιτυχία και δική σας και όλων όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται Forza. Για ένα εξάμηνο έχει πετύχει πολλά πράγματα, για το πρώτο εξάμηνο. Πολλά. Για μένα το κυριότερο που το έχουμε συζητήσει είναι ότι συμμετέχει ενεργά στην αποβολή της εσωστρέφειας του ΠΑΟΚ. Μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλη προσπάθεια που θέλει πολύ καιρό για να αποδώσει. Συμμετείχαμε όλοι στη δημιουργία της εσωστρέφειας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ίσως το οφείλαμε στον εαυτό μας και στον οργανισμό του ΠΑΟΚ να συμμετέχουμε στην προσπάθεια αποβολής αυτής της κατάστασης. Και αυτή η βραδιά θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Ναι. Είναι σίγουρο. Πάντα ο πρώτος τίτλος μετράει. Πάντα. Εγώ πιστεύω ότι χθες ο τίτλος ήταν ένας τίτλος επιβεβαίωσης. Αυτό έψαχνε ο ΠΑΟΚ. Ένα τίτλο επιβεβαίωσης. Μια νίκη επιβεβαίωσης. Κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, και το νιώθετε, το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει, θα είναι πολύ καλύτερα. Διότι όταν εισπράττει και ο μεγαλομέτωχος μια χαρά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα γίνει στο Ιβάν τα επόμενα χρόνια. Ναι, του ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Όποιος δεν πρόλαβε να την πάρει, η εφημερίδα θα είναι και σήμερα και αύριο στα περίπτερα. Είναι ένα τεύχος κάδρο και τεύχος που μένει στο αρχείο και λες, ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελλο του 2017.
Και να έχω την απόδειξη, έχω, το, έχω την, την ιστορία να δεκριμάνω. Μια χαρά. Να είσαι καλά. Να καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλά και εσείς, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Και με φόρτσα, λοιπόν, σήμερα, από το πρωί και αύριο, στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης. Είμαστε ήδη 15 λεπτά μετά τις 2. Λόγω διαφόρων προβλημάτων από το πρωί και τα λοιπά, η εκπομπή αυτό το δίωρο σίγουρα θα ξαναπαίξει και ιντερνετικά αλλά και στο ραδιόφωνο. Είναι αρκετοί οι φίλοι που τώρα συντονίζονται, είχαν κάποια προβλήματα και με το σήμα και ιντερνετικά. Θα ξαναπαίξει όλη η εκπομπή κανονικά και τις επόμενες ώρες. Αυτά από εμάς. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε σήμερα. Να σκαλά, όποτε Νίκο. Θέλετε, παιδιά, Σαββατοκύριακο εδώ είμαστε. Άρα, δούμε το άσχα τα 20, το δείχνει. Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, ωραία. Με ΠΑΟΚ 24, αύριο και πάλι εδώ στον Λίμπερο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.